Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, είμαι η Βασιλική και σήμερα ξεκινάμε λίγο περίεργα, λίγο διαφορετικά. Σήμερα που βλέπεις αυτό το βίντεο, εγώ ταξιδεύω. Έτσι αποφάσισα τελευταία στιγμή, μιας και δεν σας έχω βίντεο, δεν θα σας είχα κανονικά βίντεο, αλλά λέω να μην σας αφήσω χωρίς βίντεο, να σας τραβήξω για το τι καλλιτικά θα πάρω μαζί μου, δηλαδή τον νεσεσέρ των διακοπών μου. Αν βρίσκεται ενδιαφέρον, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Ξέρετε, θα με ρωτήσει για το μακιγιά σου, τη αρέσει πάρα πολύ. Θα σου πω ότι έγινε στα stories του Instagram, μπορεί ακόμα και τώρα να το προλάβεις. Ιδάλλως θα ανέβει σίγουρα βιντεάκι στο Instagram μέσα στην εβδομάδα. Και που λες Παρασκευούλα, εμείς αποφασίζουμε τελευταία στιγμή να φύγουμε. Να φύγουμε για ένα διημεράκι μαζί με τα μικρά μας. Στο Instagram λογικά θα έχετε δει που πάμε ή που είμαστε τέλος πάντων. Θα πω ότι είναι διακοπές χωρίς να είναι ακριβώς διακοπές, αλλά άμα είσαι από νησί και πας στην πόλη. Λες ότι πας διακοπές. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει, είμαι στον πανόρφο που δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό υπάρχουν χαρτόνια και ένας κακός χαμός. Ας αφήσουμε όμως το μπλα μπλα, πάμε να ετοιμάσουμε το νεσεσεράκι. Λοιπόν, από εδώ δεν ξέρω, δεν είναι πολύ καλός ο φωτισμός μου, γιατί έχουμε από πίσω ουσιαστικά τα παράθυρα που δίνουν φως αυτό εδώ το δωμάτιο. Οπότε θα βολευτούμε τώρα με το λίγο πιο σκούρο φωτισμό. Κάθομαι έτσι γιατί καθαρίζω το νεσεσέρ που θα χρησιμοποιήσω, για να είμαστε σίγουροι ότι είναι καθαρό και απολυμασμένο, για να μπουν μέσα όλα τα προϊόντα που θέλω να πάρω μαζί μου. Όταν πας διακοπές και έχεις τα μικρά, πρέπει να υπολογίσεις το χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου για να κάνεις μακιγιάζ, γιατί είναι πολύτιμος. Και γενικότερα διακοπές και παιδιά είναι δύσκολο συνδυασμός και ειδικότερα για μακιγιάζ. Το νεσεσέρ που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ το διάφανο. Το έχω σε πολλά διαφορετικά μεγέθη. Αυτό τώρα ή το είχα πάρει από τα Jumbo ή το είχα παραγγείλει μέσω AliExpress, γιατί έρχεται πακέτο με αρκετά, έρχεται με άλλα τρία μικρότερα μεγέθη νεσεσεράκια. Το συνήθως το νεσεσέρ βρίσκεται μέσα στην τσάντα μου και έχει τα βασικά μου καλλιτικά. Εδώ μέσα θα προσπαθήσουμε να χωρέσουμε τα πάντα, δηλαδή skincare και καλλιτικά. Και πινέλα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πράγματα που θα πάρω μαζί μου. Serum Juliette Armand, το Hydra Bonding Serum. Τσούκου. Apple Skincare London για τα μάτια, θα το βρείτε στο Cherry Box. Ulla Hernison Banana Primer με βιταμίνη C. Το αγαπώ αυτό το primer και μου τελειώνει. Extra Boost ενυδάτωσης από την Clinique, το Moisture Shores μέσα. Ενυδατική κρέμα από την εταιρεία Vant. Για αντιλιακή θα πάρω σίγουρα Λαρός Ποσέμι δίκτυο προστασίας 50 και για μένα και για τα μικρά. Και θα πάρω επιπλέον από τη Lancaster. Αυτή εδώ θα τη χρησιμοποιήσω σαν bronzer περισσότερο. Με δίκτυο προστασίας 15. Τώρα, σε περίπτωση που θέλω να φορέσω λίγο έτσι κάλυψη στο πρόσωπό μου, θα πάρω το foundation από τη MAC, το Face and Body, στην απόχρωση C3. Για concealer θα πάρω από τη Shiseido. Έχω την απόχρωση 301 medium. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό εδώ. Πέφτει ένα τσακ. Είναι ακριβώς η απόχρωση του προσώπου μου. Θα έπρεπε να την έχω πάρει ένα τσακ πιο ανοιχτό για να μου κάνει και λίγο έτσι να μου φωτίζει. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου, μου αρέσει πάρα πολύ. Για να φωτίσω όμως θα πάρω άλλο ένα concealer και είναι και το concealer που φοράω αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Θα πάρω από τη Milani το Concealer Perfect στην απόχρωση 130 Light Base. Πάρα πολύ ωραίο. Αρκετά καλλιτικό σαν concealer. Ξέχνα τον κακό χαμό που βλέπεις. Και πάμε να συνεχίσουμε. Όπως σας είπα, δεν θέλω να πάρω τώρα ξεχωριστά ρούς, bronzers και σκιές και τέτοια, οπότε θα πάρω μια και καλή μπαλέτα από την Milani Cosmetics Greece All Inclusive Eye Cheek and Face Palette, που τα έχει όλα μέσα. Έχει highlighter, έχει bronzer, έχει και αυτές εδώ τις ωραίες σκιές που είναι και αυτές που χρησιμοποίησα για να κάνω αυτό το look. Έχει και το ρουζάκι του και νομίζω ότι με καλύπτει απόλυτα, οπότε αυτό θα έρθει μαζί μου. Μετέπειτα, μία πούδρα για όλο το πρόσωπο. Εγώ συνήθως σετάρω απλά μόνο την περιοχή κάτω από τα μάτια. Τώρα, αν θέλω να δώσω λίγο παραπάνω λάμψη στα μάτια μου, θα πάρω μαζί μου και αυτή εδώ την γλιντερωτή σκιά από τη Magic Studio. Είναι το 03, αυτό θα το βρείτε στα Σκόντα Ιταλιάνο σίγουρα. Μία μικρή μάσκαρα από τη Radiant Twist, πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Για τα φρύδια μου από την Lotte London, μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα της Lotte London και στο Cherry Box, αλλά επίσης και στο Beauty Pin. Για τα μάτια θα πάρω από την NYX το 03 Liner από τη Fox Whites συλλογή, που είναι ένα πιο έτσι ροζ χρώμα. Για το χείλι, Amore Matte από τη Milani Cosmetics, την απόχρωση 10 Adorable. Lip Liner από τη Dragon Beauty, το Lip Job Liner. Μία βλεφαρίδα καλού κακού να υπάρχει, θα πάρω αυτές από την Ardell, είναι πάρα πολύ έτσι λεπτές, πάρα πολύ φυσικές. Είναι η Baby Demi. Ένα τσιμπιδάκι για τα φρύδια, πρέπει να τα βγάλω κιόλας.
Για eyeliner, γιατί δεν ζω χωρίς eyeliner, θα πάρω αυτό τη σκίση, το οποίο δεν είναι απλά eyeliner, είναι και κόλλα βλεφαρίδας, οπότε τα έχω δύο σε ένα μέσα. Και ένα setting spray, αυτό που έχω αγαπήσει, γιατί έχει απίστευτο άρωμα και είναι από την καινούργια συλλογή της Milani Cosmetics. Ήταν και αυτό ένα από τα προϊόντα που πήγε δώρο στο διαγωνισμό με τη Milani. Να ξέρεις ότι βέβαια από όλα αυτά, εγώ θα χρησιμοποιήσω ούτε το 1 τρίτο στο τέλος. Γιατί δεν νομίζω ότι θα βρω το χρόνο να τα χρησιμοποιήσω. Τέλος πάντων, τελευταία πραγματάκια που θα μπουν είναι αυτά εδώ. Έχουμε το γλωσσάκι από τη Siglam, το οποίο τα έχω λατρέψει και τα τρία, αλλά αυτό εδώ είναι που χρησιμοποιώ πιο συχνά. Θεωρούνται ως lip oil. Η απόχρωση που μου αρέσει εμένα είναι η cherry cake. Έχει και υπέροχη γεύση. Και επίσης κάποιες φορές τα χρησιμοποιώ και σαν highlighter, όπως είναι φυσικό το πρόσωπό μου, μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε... Επόμενο είναι αυτή εδώ η παλίτσα που έχω μέσα, το beauty blender μου. Αυτό το είχα πάρει από το Siglam. Έρχεται κανονικά με το δικό του σφουγγαράκι, αλλά εγώ τώρα έχω μέσα από την Radiant το σφουγγαράκι. Και τέλος αυτή εδώ η θηκούλα που έχει μέσα τα βασικά μου πινέλα. Δεν πήρα πολλά πινέλα, πήρα τα πιο βασικά, αυτά που χρειάζομαι κυρίως και θέλω να υπάρχουν μέσα. Αυτό εδώ που το χρησιμοποιώ για bronzer, για ζέσταμα στο πρόσωπό μου, αλλά κάποιες φορές και για ρούζ. Αυτό εδώ που είναι καθαρά για την πούδρα κάτω από τα μάτια, γιατί δεν χρησιμοποιώ κάπου άλλο πούδρα. Για το concealer μου πήρα δύο, ένα άμα θέλω να καθαρίσω ας πούμε τις γραμμές και ένα που είναι για blending. Και πολλές φορές το χρησιμοποιώ και σε όλο το πρόσωπο. Και μετά αυτά εδώ τα πινελάκια. Ένα που μπορώ να το χρησιμοποιήσω και για τα φρύδια, αλλά και για το liner. Για τις πολύ λεπτές περιοχές, όπως είναι η εσωτερική γωνία του ματιού. Και ένα blending, ένα flat και ένα πιο μικρό για blending. Αυτά. Αυτά είναι που θα πάρω μαζί μου. Και μην σας πω ότι και πολλά που πήρα. Και τα βάζω μέσα σε αυτή εδώ τη θηκούλα. Είναι από άλλο brand, από άλλα πινέλα. Θα τα δούμε σύντομα, γιατί είναι από τα καινούργια μου πινέλα που ήρθαν και ακόμα δεν τα έχω κάνει βίντεο review να σας τα δείξω. Οπότε, τσούκω και αυτό μέσα. Οπότε αυτό είναι το προσωπικό μου νεσεσέρ, τα καλλιτικά που θα πάρω μαζί μου και το skincare που θα χρησιμοποιήσω. Σαφέστατα θα κάνω και ένα διαφορετικό νεσεσέρ που θα έχει μέσα όλες τις οδοντόκρεμες, την αντιλιακή για όλους, μια ενυδατική των παιδιών, σαμπουάν, μακιγιάζ, γιατί το ντεμακιγιάζ μου δεν θα το βάλω εδώ μέσα, θα το βάλω εκεί. Αυτό ήταν το βίντεο, γρήγορο, απλό. Ελπίζω με αυτό το βίντεο κάποιο να βοηθήσω για τις δικές του διακοπές. Νομίζω ότι και πάλι έχω υπερβεί και έχω πάρει πάρα πολλά προϊόντα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλος ο κόσμος όλα αυτά τα προϊόντα μαζί του. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι τουλάχιστον έχω τα βασικά, αυτά που εμένα προσωπικά, ανά πάσα στιγμή, άμα χρειαστώ να κάνω κάτι πιο εντυπωσιακό, θα με καλύψουν δεόντως. Οπότε ναι, αυτό είναι το νεσεσέρ των διακοπών. Θέλω να πιστεύω ότι δείχνοντάς σας αυτό το βίντεο, κάποιον θα έχω βοηθήσει εκεί έξω. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο, το να φτιάξετε το νεσεσέρ των διακοπών σας. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να είστε όλοι καλά και να περνάτε όλοι υπέροχα. Και θα το πούμε πάρα πολύ σύντομα μέχρι την επόμενη φορά. Να περνάτε όλοι υπέροχα και μην ξεχνάτε το σημαντικότερο. Να χαμογελάτε. Γεια σας.